Αντρέα. Να δείξουμε τις διαφάνειες που νομίζω τα παιδιά τις έχουν απαντήσει. Ναι. Στην ουσία αυτό που λέει η διαφάνεια, γιατί είναι παραμένες από τα guidelines, είναι στον μεταστατικό, λες και είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Μητρόπουλο, στάνταρ θεραπεία είναι η ορμονική θεραπεία. Και χρειάζεται οπωσδήποτε στους αρρώστους που είναι συμπτωματικοί. Και δεν είναι μόνο το να μην κάνουν spinal cord compression, εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα τον Ιωαννίδη, είναι και για τα συμπτώματα από το κατώτερο, τα οποία πιθανόν να μην είναι μόνο από την μάζα, να είναι και νευρολογικά σωισμένους αρρώστους από αυτούς. Αυτό που λέει η διαφάνεια από τα guidelines είναι ότι το είπαμε για το μη ένα συμπτωματικό, γιατί πρέπει να το κάνουμε και δεν υπάρχει και control randomized trial, αλλά αυτό θα πρέπει να θεωρείται level 1 evidence, χωρίς να υπάρχει. Για τον ασυμπτωματικό, κοιτάξτε την επιλογή, αυτό που είπε ο Οδυσσέας, που πρότεινε μάλλον, ότι εάν πραγματικά εξηγήσουμε στον άρρωστο ότι, Χριστιανέ μου, είτε το πάρεις, είτε δεν το πάρεις, δεν θα αλλάξει η ολική σου επιβίωση, και ότι αν δεν το πάρεις, όπως μπορεί να δείξουμε πιο κάτω, πιθανόν να έχεις λίγο παραπάνω επιπλοκές, λίγο παραπάνω παρενέργειες αν δεν το πάρεις, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να έχεις ορισμένες επιπλοκές, και το κατανοήσει, αυτό λέει η διαφάνεια, να το έχει κατανοήσει και να είναι πληροφορημένος και να το έχει υπογράψει, πιθανώς σε αυτούς τους αρρώστους να έχει κάποιο νόημα να τους παρακολουθήσουμε. Εκείνο όμως το οποίο εγώ βάζω σε ένα ερωτηματικό τώρα, ξαναγυρνάω στο ερωτηματικό, ο ανδρογονικός αποκλεισμός τελικά είναι ίδιος, είναι ενιαίος, είναι όλα τα φάρμακα είναι ίδια, όλα τα σχήματα είναι ίδια. Δεν ξέρω. Οδυσσέα. Θέλετε να, μήπως, σύνομαι την εύχομαι, μήπως παίζει και η ορχεκτομή, αυτό θέλετε να... Μάλιστα. Τώρα, το ερωτηματικό είναι, το 2012 γενικότερα στον κόσμο νομίζω πως η ορχεκτομή δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Στην πτωχευμένη Ελλάδα της 7ης Μαΐου, ίσως να αρχίσει να σκέφτεται κανείς να παίζει ρόλο. Αλλά άρα μιλάμε για... για να μην παίζουμε με αυτό το πονεμένο ζήτημα, νομίζω πως να έχουμε απαντήσει ότι η ορχεκτομή, η χειρουργική, αυτή τη στιγμή δεν παίζει στην καθημερινότητά μας. Χρειαζόμαστε όμως αυτή την ορχεκτομή, τουλάχιστον στη γενιά τη δικιά μου, τη σκεφτόμασταν να την έχουμε σε αυτούς τους συμπτωματικούς με κίνδυνο να κάνουν κάτι από τη σπονδυλική του στήλη άμεσα, που απόψε, αύριο το πρωί, μπορεί να βρεθούν να είναι παράλληλα από τη μέση και κάτω. Άρα χρειαζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουμε ορχεκτομή με την πραγματική έννοια του όρου. Και γι' αυτό θέλω να συνδέσω την ιστορία. Έχουμε διαφορετικά φάρμακα για αυτή την... να πετύχουμε αυτό το φαινόμενο. Ξεκίνημα με τα στηροειδές για 15 μέρες για την πτώση του PSA. Θα είχε... Αυτό που ρωτάει ο κ. Μητρόπουλος είναι... Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη και πολυσκελής ερώτηση, αλλά σε αυτή τη φάση σκεφτείτε τους δύο αρρώστους. Έχουν ένα άρρωστο που θα ξεκινήσω στον έναν και στον άλλον, γιατί έτσι συμφωνήσαμε, ορμονικό χειρισμό. Είναι ο ίδιος ο ορμονικός χειρισμός που μπορώ να ξεκινήσω και γιατί. Αυτό ρωτάμε δηλαδή, και φαίνεται και στη διαφάνεια που διαβάστε καλά. Το LHRH θα δώσει το flare-up, το φαινόμενο αυτό, και μπορεί να επιδεινώσει. Έχουμε, λοιπόν, άρα πρέπει να αποφασίσουμε κάτι που να μην... πούμε, να το βάλω να κυλήσει λίγο διαφορετικά σε αυτή την ιστορία. Ο δεύτερος άρρωστος έχει κάποιο πρόβλημα. Πολύ ωραία. Το παίρνουμε και αυτό στα υπόψη. Και για να το παίξω λιγάκι, για να μην σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό, να έχουμε υπόψη μας, θα το δούμε πιθανότατα και μετά, ότι ο ορμονικός αποκλεισμός δεν είναι εκείνη η αθώα περιστερά από την οποία πιστεύαμε παλιότερα, ότι είναι απειλαγμένη των οποιονδήποτε παρενεργειών και το μοναδικό το οποίο έχει είναι τις εξάψεις, την γυναικομαστία, την απώλεια της λίμπιντο και την απώλεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά είναι και κάτι άλλο πράγμα που ειδικά στον πληθυσμό, για παράδειγμα τον καρδιολογικό, αυξάνει τον κίνδυνο του καρδιαγγειακού συμβάματος. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε έναν άνθρωπο με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Ασυμπτωματικό εκείνο. Αλλά εγώ ξεκίνησα από το περιστατικό το άλλο, το μεταστατικό μεν, αλλά με την μετάσταση στον θ10, που είπαμε, συμφωνήσαμε όλοι πιστεύω, ότι κινδυνεύει απόψε το βράδυ να κάνει το νευρολογικό επεισόδιο. Άρα λοιπόν, για να σκεφτούμε μηχανισμός δράσης
του ορμονικού αποκλεισμού. Με ποιο τρόπο το κάνουμε? Είπαμε με τον Οδυσσέα προηγουμένως, αποκλείουμε 2012 την ιστορία του χειρουργικού ευνοχισμού. Ε? Γιατί θέλουμε να έχουμε, να παίξουμε ίσως με την ιστορία του διακοπτόμενου. Αυτή είναι η μοναδική ιστορία που πιστεύουμε. Ιστρογόνα. 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 Πολύ τοξικά. Δεν είσαστε τόσο παλιός, κύριε Χατζηχρήστου, έτσι. Συγγνώμη, αλλά σας πληροφορώ ότι είμαι πάρα πολύ παλιός και ερχόντουσαν λοιπόν με το φορείο και έφευγαν περπατώντας. Ναι, καμία αντίρρηση. Θυμάστε το μακαρίτι τον πατέρα σας με το τι έκανε με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεχάσω την ιστορία των ανθρώπων που κάνανε πνευμονικές εμβολές και φεύγανε και τους κουβαλάγανε τέσσερις. Έτσι. Ήταν η αντίθεση από εκείνους που φεύγανε περπατώντας. Καμία αντίρρηση λοιπόν ότι εκείνη η ιστορία των ιστρογόνων, ένας παλιός ορμονικός χειρισμός, τον οποίο όμως σήμερα δεν τον χρησιμοποιούμε. Το πόσο πολύτιμος είναι, παρένθεση αυτό το πράγμα για να το κλείσουμε όμως, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί πιστεύω ότι ο καρκίνος γενικότερα είναι στρωματική νόσος, άρα τα ιστρογόνα είναι εκείνα τα οποία θα δράσουν στο στρώμα και θα αποστερήσουν από τον καρκίνο, το άδενο καρκίνωμα, τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Κλείνει παρένθεση όμως, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με πολύ πολύ ερευνητικό κομμάτι, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε ακριβώς τώρα. Θα ξαναεπανέλθω. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, τι είδους ορμονικούς χειρισμούς έχουμε? Να επιλέξουμε μεταξύ των αγωνιστών και ανταγωνιστών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας αγωνιστές LHRH και έχουμε ανταγωνιστές LHRH. Μάλιστα. Και έχουμε επίσης και τα αντιανδρογόνα. Εκ των αντιανδρογόνων, αυτή τη στιγμή, το εξής ένα. Μπικαλτομίδη. Για να μην μπλέκουμε με τα πολλά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή. Και η νοοτροπία μας στη χρήση του ορμονικού χειρισμού ποια είναι? Ότι για να μην έχουμε το flare-up φαινόμενο, 15 μέρες. Ξεκινάμε 15 μέρες το αντιανδρογόνο, 50 μιλιγκράμμ δηλαδή μπικαλουταμίδη την ημέρα, στο 15ήμερο επάνω κάνουμε την ένεση LHRH, το ανάλογο LHRH. Εντάξει, αυτό είναι το ένα σχήμα. Το άλλο σχήμα ποιο είναι? Οι ανταγωνιστές LHRH. Έχουμε κάποια διαφοροποίηση της δράσης του ενός σχήματος με το άλλο σχήμα, έτσι ώστε να δούμε στην πράξη, σε διαφορετικούς αρρώστους, έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε το ένα ή το άλλο? Η πτώση της τιμής του PSA παίζει ρόλο αυτό? Μπορεί να εκτιμηθεί ως... Προκαλείτε, κύριε Σοπηλίδη, διότι αύριο θα είμαι ο φανατικός εχθρός της ιστορίας του PSA. Και θα λέω πάντοτε εκείνο το οποίο λέω στους αρρώστους μου, ότι το PSA δεν είναι αρρώστια για να το πολεμάμε. Το PSA είναι ένας δείκτης. Έχουμε την αρρώστια όμως αυτή τη στιγμή. Η πτώση της τεστοστερόνης. Παρακαλώ. Λάθος έκθεση. Η ιστορία μας λοιπόν έχει να κάνει με την πτώση της τεστοστερόνης. Ναι. Η τεστοστερόνη είναι το σημαντικό. Το PSA, να θυμόμαστε το πώς παράγεται το PSA. Για να παραχθεί PSA θα πρέπει να μπει τεστοστερόνη μέσα στο προστατικό κύτταρο, είτε φυσιολογικό, είτε καρκινικό, είτε υπερπλαστικό, να μετατραπεί σε διήθρο τεστοστερόνη, να ενωθεί με τον ανδρογονικό υποδοχέα, να πάει να κολλήσει πάνω στο DNA, να αρχίσει όλη η ιστορία της μεταγραφικής διαδικασίας και μέσα στα υπόλοιπα τα οποία γίνονται από αυτή τη διαδικασία είναι να δοθεί η εντολή παραγωγής PSA. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα λοιπόν, έτσι είναι το PSA, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο μας νοιάζει είναι το μονοπάτι της τεστοστερόνης. Πώς θα μπει η τεστοστερόνη μέσα, πώς θα ενωθεί είτε η ίδια είτε ο μεταβολίτης της με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Λέμε ότι στο υπερπλαστικό και στο φυσιολογικό προστατικό κύτταρο έχει μεγαλύτερη συνάφεια η διήδρο τεστοστερόνη με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Τι γίνεται με τον ανδρογονικό υποδοχέα του καρκινικού κυττάρου? Βάλτε ένα ερωτηματικό όσον αφορά τις χημικές συνάφειες τεστοστερόνης και διήδρο τεστοστερόνης. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, εμείς μας ενδιαφέρει να παρεύουμε σε αυτόν τον άξονα και να τον πάμε από την αρχή, τον άξονα τεστοστερόνη. Άρα λοιπόν, πρέπει να μπλοκάρουμε την παραγωγή τεστοστερόνης. Έχει σημασία στους δύο αυτούς αρρώστους το διαφορετικό μπλοκάρισμα? Δηλαδή, τα ανάλογα LHRH πότε φέρνουν την τεστοστερόνη σε επίπεδα
χειρουργικού ευνουχισμού, γιατί αυτό είναι το συγκριτικό μας στοιχείο. Το είπε ο κ. Σάφης. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω εγώ, σε 4 εβδομάδες, αυτό είναι το συνηθισμένος μέσος όρος από τα ανάλογα, σε 2 εβδομάδες οι ανταγωνιστές. Και ίσως και λιγότερα. Παρακαλώ. Λιγότερα. Δεν ακούμε λίγο, περιμένετε το μικρόφωνο. Ορίστε.